Πρώτο συνέδριο με φυσική παρουσία στην εποχή του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με περισσότερους από 200 ομιλητές σε 17 συνεδρίες και με αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον με βάση τις υποδείξεις των ειδικών του ΕΟΔΗ. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο με φυσικό τρόπο, την δεύτερη μέρα από την έναρξη, από τη μέρα που επιτρέπεται, καταλαβαίνετε ότι προετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πιστεύαμε ότι θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο, πιστεύαμε ότι θα είναι δυνατόν και όπως βλέπετε είναι δυνατόν. Είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε και προς τον οργανισμό μας και προς την κοινωνία, ότι από τη μια μεριά ό,τι κατακτήσαμε σε θέματα ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να μην χαλαρώσουμε καθόλου, από την άλλη μεριά δεν αρκεί η ασφάλεια για την πρόοδο και την ανάπτυξη, χρειάζεται και εργασία. Και η εργασία χρειάζεται κυρίως φυσική παρουσία. Τιμόμενος ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνδέεται με την λεγόμενη μνημονιακή αιρεσιμότητα. Είναι μια νέα πρόταση με νέους όρους, νέες συνθήκες. Η μνημονιακή αιρεσιμότητα είχε να κάνει με μια εποχή όπου κάποια κράτη είχαν κάποια προβλήματα που χρειαζόταν κάποια βοήθεια μέσα από κάποια μνημόνια. Εδώ τώρα είναι μια συμμετρική απειλή η οποία αφορά όλη την Ευρώπη και όλη η Ευρώπη συνολικά θα επανεκκινήσει μαζί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι δαπάνες λοιπόν και οι εκταμιεύσεις δεν θα επιβάλλονται, θα συμφωνούνται. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κοντά σχετικά στη συμφωνία, αλλά ακόμα και αν δεν είμαστε, νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε να είμαστε. Πρέπει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, όταν η Ευρώπη ξαναβγεί από το καλοκαίρι, δεδομένου και της πιθανότητας ενός δευτέρου κύματος, να έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο. Συμμετείχαν μέλη της κυβέρνησης, υπουργοί και υφυπουργοί, ευρωβουλευτές και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και της αντιπολίτευσης. Περιφερειάρχες, δήμαρχοι, στελέχοι της δημόσιας διοίκησης και φορέων και επικεφαλής ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Το παρόν έδωσε και ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αλέξης Πολίτης. Ανάμεσα στις θεματικές που συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ενεργειακή πολιτική στις περιφέρειες, η διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό συνέδριο, το οποίο, από το οποίο μάλλον γίναμε όλοι σοφότεροι. Δεν έχω εικόνα, φαντάζομαι βλέπετε τη φωτογραφία που ανέβασα χθες με τον υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες συμμετείχαμε σε ένα κοινό session με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήμασταν εκπρόσωποι από διάφορες περιφέρειες και μιλήσαμε για τι άλλο, για την ανάπτυξη, για την επιχειρηματικότητα, για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, για τα προβλήματα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Ο κ. Γεωργιάδης, χυμαρόδης όπως πάντα και στο λόγο του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μας μίλησε και μας προσέγγισε, νομίζω έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια γενική πεποίθηση όλων των ανθρώπων που είμαστε σε αυτό το συνέδριο εδώ πέρα, από όλες τις περιφέρειες Ελλάδας, ότι φέτος θα είναι μια χρονιά ύφεσης. Και αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε, δεν μπορούμε να εθελοτυφλήσουμε, ούτε να στροφοκαμιλήσουμε και να νομίζουμε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά όπως όλες οι προηγούμενες. Δεν θα είναι για καμία χώρα στον κόσμο μια παρόμοια χρονιά με τις προηγούμενες. Έχουμε δυσκολίες. Ο κορονοϊός δυστυχώς δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Και χαίρομαι που η Ελλάδα, όπως μας είπε και ο Υπουργός, και κατ' ειδήν, αλλά και στην εισήγηση που έκανε, χαίρομαι ότι για την Ελλάδα η ύφεση φέτος θα είναι, η προβλεπόμενη μάλλον ύφεση, θα είναι πιο χαμηλή από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης. Μιλάμε για 5, κάτι ανακοίνωσε ο κύριος Στουρνάρας. Ο Υπουργός μας είπε ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου θα κυμανθούν περί το 7% σε ό,τι αφορά την ύφεση. Αλλά πιστέψτε με, στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη η ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο χειρισμός της υγειονομικής κρίσης ήταν πάρα πολύ επιτυχής. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, μιας και όλο αυτό έφερε, όπως είπε και ο Υπουργός, ανέτρεψε το κλίμα. Έχουμε μια στροφή 180 μοιρών όλης της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες και το ελληνικό κράτος. Παλιά μας είπε ο Υπουργός ότι μιλάγαμε για την Ελλάδα, λέγαμε ότι είμαστε την Ελλάδα και μας γυρίζαν την πλάτη, μας περιφρονούσαν. Συγκεκριμένα αυτό μας είπε. Ενώ τώρα, μετά την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από τον Πρωθυπουργό αλλά και από την χώρα συνολικά, από όλους τους πολίτες, που όλοι πάλαν πλάτη, πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για επενδύσεις, κύριε Παπάζογλου, μιλήσαμε για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε
πρώτα Θεός να γυρίσουμε από την Πάτρα και κατευθείαν, αλλά και σε μια τηλεοπτική κουβέντα, να σε αναπτύξω το πλήρες πλάνο που μας παρατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.